Βάζουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα της πόλης λόγω των έργων που υλοποιούνται, ενώ μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις είναι ο κυκλικός κόμβος στην κεντρική πλατεία. Αν και το έργο προβλέπεται στο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, εκφράζονται φόβοι πως λόγω του σχεδιασμού του δημιουργείται πρόσθετη δυσκολία στους πεζούς, όπως ανέφερε ο πολιτικός μηχανικός και συγκοινωνιολόγος Κώστας Κολοκούρης. Έτσι, για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία όλων πεζών και οχημάτων, θα πρέπει οι οδηγοί να τηρούν πιστά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς. Δεν θέλουμε να κυριαρχεί κατά κράτος το αυτοκίνητο μας στο κέντρο και από λόγους οδικής ασφάλειας αλλά και από περιβαλλοντολογικούς λόγους λόγω κλιματικής αλλαγής. Αν θέλουμε, ας πούμε, τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής να επιταχυνθούν, θα πρέπει να δράσουμε με κριτήρια όχι προτεραιοποίηση του αυτοκινήτου, αλλά των μέσων, των εναλλακτικών μέσων μετακίνησης. Αυτά είναι το πρόταγμα του ΣΒΑΚ. Εδώ στον κόμβο δεν έχει ποδηλατόδρομο, δεν σχεδιάστηκε ποδηλατόδρομος και επιπλέον έχει υποβαθμιστεί η ασφάλεια των πεζών. Δηλαδή, πριν οι πεζοί και ειδικά οι πιο ευαίσθητες ομάδες, οι μεγάλες ηλικίες, τα αμαία κλπ, θα έχουν να αντιμετωπίσουν τις διαβάσεις και θα εξαρτώνται από την προσοχή του οδηγού. Δεν τους διασφαλίζει τη διάβαση ο σηματοδότης που ήταν πριν, που του έδινε πράσινο, που σταμάταγε υποχρεωτικά το αυτοκίνητο. Τώρα πλέον θα πρέπει ο κάθε οδηγός να προσέχει αυτόν που διασχίζει τον δρόμο. Άρα είναι ένα βασικό στοίχημα αυτό, δηλαδή οι οδηγοί να εκπαιδευτούν, αφού αυτά είναι τα δεδομένα πλέον. Το ζήτημα είναι ότι στη χώρα μας έχουμε μια συγκεκριμένη οδηγική παιδεία. Και έχουμε αυτά που παρατηρούνται καθημερινά και διαχρονικά. Έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα λόγω του ότι παραβιάζονται κανόνες και η οδηγική συμπεριφορά. Δεν θέλουμε στο κέντρο ψηλές ταχύτητες, ούτε να διευκολύνουμε τις ροές των αυτοκίνητων, γιατί ένα όχημα που κατεβαίνει, ας πούμε, προς την πλατεία θα βρει πιο κάτω σηματοδότη. Άρα το να του δώσει εδώ την προτεραιότητα να έχει συνεχή ροή, να έχει λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα, θα πάει πιο κάτω, θα βρει το σηματοδοτημένο. Αυτό δεν ακουμπάει σε αυτό που θέλουμε, να έχουμε πιο πολλούς πεζούς στην πόλη, στο κέντρο, λιγότερα καυσαέρια, πιο πολλά πατίνια, πιο πολλά ποδήλατα, να έχουμε τα εναλλακτικά μέσα. Από το ΣΒΑΚ προβλεπόταν αυτός ο κόμβος, ναι, από το ίδιο το σχέδιο. Ο κόμβος προβλέπεται, αλλά τα κριτήρια σχεδιασμού του κόμβου, έτσι όπως σχεδιάστηκε, δίνουν προτεραιότητα στο αυτοκίνητο. Τώρα η προτεραιότητα είναι στο αυτοκίνητο. Άρα έγκυται στην καλή διάθεση, στην προσοχή των οδηγών και στην καλή του διάθεση και σε όλη την οδηγική του συμπεριφορά να δώσουν σημασία στον πεζό. Να επιτρέπουν τον πεζό, και ειδικά μεγάλες ηλικίες, όπως είδαμε και πριν, κάποιος που δεν μπορεί να περπατήσει γρήγορα, δεν έχει αντανακλαστικά να αντιληφθεί πότε θα σταματήσει, πότε θα ξεκινήσει. Αυτά θα αναδειχθούν στην πορεία και το επίπεδο δικής ασφάλειας για τον πεζό έχει πέσει, πέφτει δηλαδή, και θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη η προσοχή των οδηγών. Βασικό στοίχημα βεβαίως για την πόλη αποτελεί η απομάκρυνση του μεγάλου όγκου οχημάτων από το κέντρο, ιδιαίτερα όσων δεν είναι απαραίτητων. Εάν θα συνεχίσει το αυτοκίνητο να έχει αυτή την παρουσία στο κέντρο, δηλαδή αν θα εφαρμοστεί η μελέτη αυτή που έχει στα χέρια της Δημοτική Αρχή για την ελεγχόμενη στάθμευση, γιατί η εταιρεία που έκανε τη μελέτη θεώρησε ότι το πρόβλημα είναι η στάθμευση. Δεν είναι η στάθμευση. Το πρόβλημα στην πόλη του Ιωαννίνου είναι η διερχόμενη κυκλοφορία. Δηλαδή, όταν διέρχεται μεγάλος όγκος, χωρίς να έχει λόγο, αλλά επειδή η απόσταση, ας πούμε, Κατσικά αεροδρόμιο είναι πιο μικρή από ό,τι είναι να πάει κάποιος απ' έξω, περνάει μέσα από το κέντρο γιατί είναι ελεύθερη η διάβαση. Υπάρχουν τεχνικές μέσα και εμπειρία σήμερα, ας πούμε, από πόλεις που έχουν εφαρμόσει τέτοιου είδους στρατηγικές και βγήκαν τα αυτοκίνητα έξω από τα κέντρα των πόλεων. Αυτό πρέπει να κάνουμε και στην πόλη μας. Πρέπει να φύγει το αυτοκίνητο μέσα στο κέντρο, να μπαίνει αυτός που έχει απόλυτη ανάγκη και έχει λόγο, είτε είναι κάτοικος, είτε πρέπει να πάει στο γιατρό, πρέπει να πάει κάπου, αλλά να φύγει η διερχόμενη κυκλοφορία από το κέντρο, που είναι μεγάλο ποσοστό, είναι περίπου το 30% των αυτοκινήτων. Δηλαδή, μπορεί να είναι και πάνω από 20.000 αυτοκίνητα που περνάνε καθημερινά μέσα από την πόλη, χωρίς να υπάρχει λόγος. Θα πρέπει στο σχεδιασμό να προβλέπονται αυτά σε ένα βάθος 30 ετίας, να οριμάζουν οι μελέτες, να διασφαλίζεται η γη
για να μπορούν να υλοποιηθούν μετά σε ένα χρονικό διάστημα 10, 15, 20 χρόνων. Αυτό λείπει δυστυχώς. Και δεν είναι μόνο στην πόλη μας, είναι συνολικό σε όλη τη χώρα, ας πούμε.